5 λεπτά στο δρόμο με τον Βαγγέλη Κιούση. Ξέρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη, το ημερολόγιο δείχνει 9 Μαΐου, βρισκόμαστε 2 ημέρες μετά το 5ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 για το 2023. Και με αυτή την αφορμή έχω δίπλα μου εξ αριστερών μου το Φαμπρίτσιο Λαζάκη, Φόρμουλα 1 editor στο motor1.gr. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα παραπολιτικά. Καλησπέρα. Πολύ γρήγορα ρωτώ, έχουμε ήδη συμπληρώσει 5 από τα 23 Grand Prix του φετινού πρωταθλήματος. Αν σου ζητούσε να μου πεις ένα-δύο συμπεράσματα, ποια θα ήταν αυτά? Το πιο σίγουρο συμπέρασμα είναι ότι ο πρωταθλητής θα οδηγεί Red Bull φέτος. Και από αυτά που είδαμε στο Μαϊάμι, το πιο πιθανό είναι ότι θα είναι ο Max Verstappen αντί για τον Sergio Perez. Την Aston Martin έχουμε δει τουλάχιστον στους πρώτους αγώνες να είναι δεύτερη δύναμη. Οπότε εκεί πέρα θέλουμε να δούμε τι μάχη θα υπάρχει. Η πιο ενδιαφέρουσα μάχη αυτή είναι για τη δεύτερη θέση του πρωτάθλημα κατασκευαστών μεταξύ Aston Martin, Mercedes και Ferrari. Η Aston Martin δεύτερη δύναμη, τη διαφορά εδώ την κάνει ο οδηγός στο μονοθέσιο. Το μονοθέσιο είναι πάρα πολύ καλό το μονοθέσιο, αλλά και ο Αλόνσο καταφέρνει να αντλεί το μέγιστο σε κάθε αγώνα. Σε ό,τι αφορά τη Φεράρι. Δύσκολα τα πράγματα γενικά ρώτησα. Σε Φεράρι. Έχουμε δει μερικές επιδόσεις, μερικές εκλάμψεις ταχύτητας που συνιστούν ότι το μονοθέσιο έχει κάποιες δυνατότητες. Ιδίως στις κατατακτήριες δοκιμές, είδαμε και την pole position στο Μπακού του Charles Leclerc. Από εκεί και πέρα, η διαχείριση ελαστικών στον αγώνα είναι μεγάλο ζήτημα για αυτήν την ομάδα και το είδαμε και προχθές στο Μαϊάμι. Και αν δεν επιληθεί αυτό, δύσκολα θα μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο από αυτό που έχει κάνει μέχρι στιγμής. Τώρα περιμένει τις αναβαθμίσεις στους επόμενους αγώνες και στην Ίμολα και στην Βαρκελόνη θα έχουν αναβαθμίσεις στην Ιταλική ομάδα. Δεν είμαι σίγουρος όμως ότι αυτές οι αναβαθμίσεις θα μπορούν να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα φθοράς των ελαστικών. Πριν μιλήσουμε ειδικά για την Ίμολα που είναι το επόμενο Grand Prix σε δύο Σαββατοκύριακα από τώρα, θέλω να μου μιλήσεις λίγο για την Αλπίν και τις διαφαινόμενες αλλαγές. Εδώ είναι ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε, νομίζω. Έκανε πολύ έντονες δηλώσεις ο διευθύνων σύμβουλος της Αλπίν σχετικά με την ομάδα. Την αποκάλεσε έραση τεχνική και ότι κάποια πράγματα που είδαμε στους πρώτους αγώνες δεν είναι αποδεκτά. Και θα πρέπει να γίνουν αλλαγές. Δήλωσε ότι έχει εμπιστοσύνη στον επικεφαλής ομάδας, τον Ότμαρ Σάφναουερ, αλλά η εμπιστοσύνη είναι σαν ένα κεφάλαιο το οποίο πρέπει να το διαχειριστεί ο Σάφναουερ. Και ζήτησε άμεσες αλλαγές. Λέει ότι οι επενδύσεις που κάνει η Αλπίν σε αντιπαράθεση με τα αποτελέσματα που λαμβάνει, δεν είναι. Δεν υπάρχει σημείο ισορροπίας εδώ. Σωστά. Να θυμίσω εδώ ότι ρωτώ ειδικά για την Αλπίν, η οποία πέρυσι πήγε πολύ καλά, τερμάτισε πολύ ψηλά στη βαθμολογία των κατασκευαστών. Πήρε την τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Φέτος δύσκολα θα καταφέρει να πλησιάσει τις τέσσερις πρώτες ομάδες, οπότε από την πέμπτη θέση και κάτω παίζει. Και όταν έγιναν αυτές τις δηλώσεις ήταν στην έκτη θέση της βαθμολογίας. Ωραία. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν τον Grand Prix της Ίμολα σε δύο Σαββατοκύριακα. Μου λες τι μπορεί να περιμένουμε εκεί. Περιμένουμε αρκετές ομάδες να παρουσιάσουν σημαντικές αναβαθμίσεις, μεταξύ τους σίγουρα η Ferrari και η Mercedes. Ειδικά η Mercedes θα έχει αλλαγές στην μπρος ανάρτηση, στο διαχύτη και στο αμάξωμα. Και νομίζω ότι αυτές οι αλλαγές θα διαμορφώσουν και τη μάχη για τη δεύτερη θέση που λέγαμε πριν. Όποιος καταφέρει να φέρει καλύτερες αναβαθμίσεις στο μονοθέσιό του, θα έχει και ένα μικρό πλεονέκτημα ενδεχομένως για τους επόμενους αγώνες. Εκεί παίζεται η μάχη μεταξύ τους τώρα, στην εξέλιξη των μονοθεσιών. Βάζουμε εδώ μια ανατελεία για την Φόρμουλα 1. Σας θυμίσω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε αγώνα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Ο πέμπτος από τους 13 συνολικά θα πραγματοποιηθεί στην Πορτογαλία. Μέχρι τώρα, στους προηγούμενους 4, έχουμε δει 3 νίκες για την Toyota, 2 με τον Sebastian Ogier στο Μοντεκάρλο και στο Μεξικό, 1 με τον Elfyn Evans στην Κροατία και 1 νίκη για τον Ott Tanak με την Ford στην Σουηδία. Δεν έχουμε δει ακόμη νίκη για την Hyundai, η οποία θυμίζω ότι έρχεται από μια πολύ δύσκολη περίοδο με την απώλεια του Greg Brin στις δοκιμές εξέλιξης. Δοκιμές ουσιαστικά ήταν του Ράλι Κροατία, στο αμέσως προηγούμενο αγώνα δηλαδή. Φινάλε για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι αύριο θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.